Καλώς ήρθατε στα Εξελάκια. Σε αυτή τη σειρά μαθημάτων θα ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την Python μέσα στο Excel για να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες και να κάνουμε πιο έξυπνη την ανάλυση δεδομένων. Πριν ξεκινήσουμε όμως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς έχει ενσωματωθεί η Python μέσα στο Excel και πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η ενσωμάτωση. Αυτός εδώ είναι ένας κώδικας Python στο Excel και θέλω να τον εκτελέσω για να πάρω κάποια δεδομένα ή να τρέξω μια διεργασία. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Πατώντας Ctrl και Enter, εκτελείται ο τύπος της Python. Τώρα, ας δούμε τι γίνεται όταν πατάμε εμείς Ctrl και Enter. Τι γίνεται λοιπόν? Η Python πακετάρει τον κώδικά μας και τα δεδομένα και τα στέλνει στο Microsoft Cloud, στο Microsoft Azure δηλαδή. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η Python στο Excel δεν εκτελείται στον υπολογιστή μας. Εκτελείται στα data center της Microsoft μέσω του Microsoft Cloud. Εκεί γίνεται επεξεργασία και στη συνέχεια μας επιστρέφεται το αποτέλεσμα αυτού, τέλος πάντων, που έχουμε ζητήσει, που έχουμε γράψει με τον κώδικά μας, με την Python. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Σκεφτείτε ότι ο κώδικά μας και τα δεδομένα αποστέλλεται ως ένα πακετάκι στο Microsoft Cloud. Το σύστημα τα ανεβάζει, τα επεξεργάζεται εκεί και στη συνέχεια μας επιστρέφονται τα αποτελέσματα. Όλη η επεξεργασία γίνεται εκτός του υπολογιστή μας. Επομένως, για να γίνει αυτό, χρειάζομαστε οπωσδήποτε σύνδεση στο διαδίκτυο. Και φυσικά πρόσβαση στο Microsoft Cloud. Αυτό το σημείο λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και γιατί έχει μεγάλη σημασία. Η Microsoft σχεδίασε την ενσωμάτωση Python στο Excel έτσι, κυρίως για λόγους ασφάλειας και για ευκολία χρήσης. Πρώτα απ' όλα, όταν ο κώδικας σου ανεβαίνει στο Azure, στο Microsoft Cloud, εκτελείται μέσα σε ένα απομονωμένο περιβάλλον. Κυριολεκτικά, το πακέτο με τον κώδικα και τα δεδομένα που αποστέλλονται από το Excel, εκτελούνται σε έναν μικρό υπολογιστή, σκεφτείτε, μέσα στο cloud της Microsoft. Μπορείς να φανταστείς μία μικρομηχανή που δημιουργείται στιγμιαία, εκτελεί τον κώδικα, επιστρέφει τα αποτελέσματα και στη συνέχεια εξαφανίζεται. Κάπως έτσι ουσιαστικά λειτουργεί. Γιατί συμβαίνει τώρα αυτό? Αυτό συμβαίνει για να εξασφαλιστεί, διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια, έτσι ώστε κάποιος hacker να μην μπορεί να ελέγξει τον υπολογιστή σου μέσω του κώδικα. Η Anaconda παρέχει όλη τη λειτουργικότητα της Python στο Excel. Η Microsoft χρησιμοποιεί ένα επιλεγμένο, ασφαλές σύνολο βιβλιοθηκών της Python που έχει εγκριθεί από την Anaconda και ο κώδικας μας δεν έχει πρόσβαση στα αρχεία του υπολογιστή. Δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ούτε στο τοπικό μας δίσκο, ούτε στο διαδίκτυο. Και επιπλέον δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με το αρχείο Excel. Δηλαδή, δεν μπορεί να τροποποιήσει το φύλλο του Excel. Δεν μπορεί να αλλάξει τα κελιά, δεν μπορεί να προσθέσει φύλλα εργασίας. Αυτή η ενσωμάτωση δηλαδή δεν υπάρχει. Όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν την Python απομονωμένη και ασφαλή. Και επειδή η Python δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει απευθείας με το Excel, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να επιστρέψει Python αντικείμενα και τίποτα περισσότερο. Με όλους αυτούς τους περιορισμούς προκύπτει η ανάγκη να υπάρχει ένας τρόπος να περάσεις τα δεδομένα από το Excel στην Python. Και αυτό γίνεται μια νέα συνάρτηση, τη συνάρτηση Excel, η οποία βοηθά στην εισαγωγή δεδομένων στον κώδικα Python και για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια αρκετά, αφού είναι και η μοναδική συνάρτηση η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε δεδομένα. Τώρα, ένας ακόμα περιορισμός είναι το όριο στα δεδομένα που μπορούμε να στείλουμε στο Azure. Δηλαδή, δεν μπορούμε να στείλουμε άπειρα δεδομένα στο Azure, το όριο είναι 100 MB,
Τώρα βέβαια τα 100 MB είναι ένα νούμερο αρκετά μεγάλο, οπότε για τους περισσότερους χρήστες δεν αποτελεί πρόβλημα αυτό, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αυτός ο περιορισμός και είναι καλό να το γνωρίζουμε. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις είναι πώς εκτελούνται οι τύποι σου στο Excel και συγκεκριμένα οι τύποι Python στο Excel. Πώς ακριβώς λοιπόν εκτελούνται? Ο λόγος που είναι σημαντικό να το καταλάβεις είναι απλός. Όπως και σε κάθε άλλο τύπο στο Excel, μπορείς να γράψεις κώδικα Python οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε κελί, σε οποιοδήποτε φύλλο εργασίας. Συχνά όταν ξεκινάς να χρησιμοποιείς την Python στο Excel, μπορείς να γράψεις έναν τύπο που χρησιμοποιεί αποτελέσματα από κάποιον άλλον τύπο Python. Άρα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος εκτελείται πρώτος, έτσι. Η Microsoft έχει σχεδιάσει τους τύπους της Python ώστε να εκτελούνται με τη λεγόμενη Row Major σειρά, που τι σημαίνει ουσιαστικά αυτό? Σημαίνει ότι εκτελούνται γραμμή-γραμμή. Δηλαδή, ξεκινάει η πρώτη γραμμή και διαβάζει από τα αριστερά προς τα δεξιά και στη συνέχεια κατεβαίνει στην επόμενη γραμμή, πάλι από τα αριστερά προς τα δεξιά και ούτω καθεξής. Καλό είναι να θυμάσαι όταν μιλάμε για Python το σχήμα Z, από τα αριστερά προς τα δεξιά και πάλι στην επόμενη γραμμή από τα αριστερά προς τα δεξιά. Έτσι, το σχήμα Z. Οι τύποι Python εκτελούνται επίσης με βάση τη σειρά των φύλων εργασίας, οπότε και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι δελεαστικό να βρίσκεσαι σε ένα συγκεκριμένο φύλο και να σκέφτεσαι «θέλω να εκτελέσω μόνο αυτούς τους τύπους», αλλά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό. Η Python στο Excel ξεκινάει από το πρώτο φύλλο εργασίας, εκτελεί τους τύπους του και συνέχεια πηγαίνει στο επόμενο φύλλο και συνεχίζει σε όλα τα φύλλα εργασίας που βρίσκονται μέσα στο βιβλίο εργασίας και έχουν τύπους της Python. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όταν δουλεύουμε με την Python στο Excel, γιατί η σειρά εκτέλεσης μπορεί φυσικά να επηρεάσει τα αποτελέσματά μας, ειδικά όταν χρησιμοποιείς το αποτέλεσμα κάποιου προηγούμενου τύπου σε έναν επόμενο τύπο. Όπως αναφέραμε πριν, υπάρχει μια νέα συνάρτηση στο Excel, η Excel. Η συνάρτηση αυτή είναι ο τρόπος για να περάσεις δεδομένα από το Excel στο Python κώδικά σου. Προς το παρόν είναι ο μοναδικός τρόπος για να δώσεις δεδομένα σε τύπους Python. Έχουμε ένα δείγμα κώδικα και θα πληκτρολογήσουμε και θα αναλύσουμε περισσότερο αργότερα. Δεν θα το εξαντλήσουμε τώρα αυτό, γιατί θέλω να γνωρίζετε ορισμένα πράγματα πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για την Python. Η συνάρτηση Excel, λοιπόν, αντλεί δεδομένα μόνο από συγκεκριμένες πηγές μέσα στο Excel. Μπορεί να αντλήσει δεδομένα από περιοχές κελιών, ranges δηλαδή, από ονομασμένες περιοχές, name ranges, από πίνακες του Excel, όχι pivot table, αλλά πίνακες απλούς, και από συνδέσεις του Power Query. Μπορούμε να καθορίσουμε ένα όνομα query και να το χρησιμοποιήσουμε μέσα στο έναν τύπο της Python. Στην πράξη αυτό που χρησιμοποιούμε περισσότερο είναι οι πίνακες του Excel. Οπότε, αν δεν έχεις εξοικειωθεί με τους πίνακες του Excel, καλό θα είναι να το κάνεις, στο συστήνω ανεπιφύλακτα, να αποκτήσεις αυτή τη συνήθεια και να χρησιμοποιείς τους πίνακες του Excel στα αρχεία σου, γιατί αυτό θα κάνει τη ζωή σου ευκολότερη μακροπρόθεσμα. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Η Python, αυτά που θέλουμε να θυμόμαστε είναι τα εξής, ότι η Python εκτελείται στο cloud, υπάρχουν περιορισμοί για λόγους ασφαλείας, όμως για σένα είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση. Γιατί δεν χρειάζεται να εγκαταστήσεις τίποτα, δεν χρειάζεται να διαχειριστείς τίποτα, απλά να γράψεις τον κώδικά σου, ο οποίος αποστέλλεται στο cloud και επιστρέφονται τα αποτελέσματα. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το σημερινό βίντεο. Αν σου φάνηκε χρήσιμο, κάνε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσεις τα επόμενα. Θα βρεις πολλά ακόμα βίντεο με ιδέες, τεχνικές και απλές λύσεις για να γίνεις expert στο Excel. Μπορείς επίσης να αφήσεις ένα σχόλιο με το δικό σου ερώτημα, που ξέρεις, μπορεί να γίνει το επόμενο μου βίντεο. Είμαι η Κορίνα και αυτά ήταν τα εξελάκια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να έχεις μια υπέροχη μέρα!